centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλή εβδομάδα, κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα. Επίσης, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Και μια εβδομάδα με πολλές ιδιαιτερότητες. Δεν είναι μια απλή εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, με πάρα πολλές αλλαγές για την εστίαση και την αναψυχή, μόνο εμβολιασμένοι στους εσωτερικούς χώρους. Και βεβαίως βλέπετε τι γίνεται και στα σχολεία με τα rapid test και στον ιδιωτικό όμως τομέα, όπου υποχρεωτικά θα πρέπει και οι εργαζόμενοι και εργοδότες να πηγαίνουν ανεμβολίαστοι σε πληρωμένα rapid test. Εδώ από σήμερα έτσι αλλάζουν πολλά. Ναι, βεβαίως έτσι είναι. Η πολιτεία έδωσε το δικαίωμα σε όλους να εμβολιαστούν. Όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί, θα πληρώνει. Θα πληρώνει. Μάλιστα. Αυτό είναι δίκαιο, πιστεύετε? Δηλαδή είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε? Βεβαίως, δεν μπορεί να έχουμε και το ένα και το άλλο. Ναι. Ή το ένα ή το άλλο. Μας λένε πολλές φορές και λέει, τώρα που θα έχετε τον κύριο Παπαδόπουλο, ρωτήστε το. Είναι το γνωστό παράδειγμα με τον σερβιτόρο που θα μπορεί να εργάζεται με μοριακό ή πώς το λένε, rapid test στο κατάστημα. Αλλά δεν θα μπορεί να πηγαίνει να πιει καφέ στον εσωτερικό χώρο. Αυτό τώρα δεν είναι από τα παράξενα, όντως? Είναι από τα παράξενα. Πάντοτε κάποιες, όλοι οι νόμοι στην πρώτη τους εφαρμογή έχουν στρεβλώσεις. Θα πρέπει η πολιτεία να είναι σε άμεση ετοιμότητα, όποια στρέβλωση παρατηρηθεί να τη διορθώνει άμεσα. Μάλιστα. Τώρα, είχε βουήξει ο κόσμος την Παρασκευή ότι στην Καστοριά τα rapid test, τα οποία θα πληρώνονται στα μικροβολαιοκά εργαστήρια από δασκάλους, καθηγητές, ιδιωτικό τομέα κτλ., θα στοιχίζουν 20 ευρώ. Εκεί λοιπόν κάποιοι έχασαν τον κόσμο κάτω από τα πόδια τους, κύριε Παπαδόπουλε. Όχι, ήδη ψηφίστηκε διατίμηση για το τεστ και είναι 10 ευρώ. 10 ευρώ συν το ΦΠΑ ή 10 ευρώ με το ΦΠΑ? Δεν το έχουμε διευκρινίσει αυτό. Δεν το έχουμε διευκρινίσει αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι κάποια στιγμή είχε υποθεί 10 συν ΦΠΑ. Ο νόμος ψηφίστηκε διατίμηση, λέει, στα 10 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, αν αυτό περιλαμβάνει το ΦΠΑ ή δεν τον περιλαμβάνει, δεν... Θα το διευκρινίσουμε και αυτό, γιατί είναι μια λεπτομέρεια την οποία πρέπει να δούμε. Τώρα εδώ γίνεται, από ό,τι μας είπαν το πρωί, πήγε κάποιος φίλος να κάνει σε μικροβιολογικό και είχε 81 άτομα ουρά, τα μέτρησε ένα προς ένα. Εδώ τι θα συμβεί λοιπόν σήμερα? Ραντεβού θέλει. Υποτίθεται ότι είναι ανεμβολίαστος, το που η οδηγία που υπάρχει για τα ιατρία είναι ότι πρέπει να δουλεύουμε με ραντεβού. Με ραντεβού, άρα λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα ομαλοποιηθεί το σύστημα, κύριε Παπαδόπουλε, αλλά βλέπω στην αρχή του θα υπάρχουν διάφορα θέματα και δυσκολίες. Μόνο με ραντεβού θα δουλεύουν τα μικροβιολογικά? Κανονικά, όταν δεν είναι κάποιος εμβολιασμένος, αλλά και στους εμβολιασμένους, οι οδηγίες που έχουμε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο είναι ότι δεν πρέπει στις αίθουσες αναμονής να συγκεντρώνεται κόσμος, άρα καλό είναι όλα τα ιατρία οποιασδήποτε ειδικότητας να δουλεύουν αποκλειστικά και μόνο με ραντεβού. Με ραντεβού. Άρα λοιπόν, εσείς συμβουλεύετε αυτόν τον κόσμο σήμερα που θα πάει να κάνει από εδώ και πέρα τα τεστ που χρειάζονται για τη δουλειά του, μόνο με ραντεβού? Για να μην υπάρχει αυτή η διαδικασία. Όχι, γιατί αν δεν είναι με ραντεβού, καταλαβαίνω ότι εκτός από το δεκάρικο θα χάσουμε και το μεροκάματό μας. Βεβαίως. Αυτό βλέπω. Δηλαδή, εντάξει, είναι μια οδηγία που θεωρώ ότι πρέπει να την τηρούμε όλοι οι συνάδελφοι στα ιατρία μας. Ναι. Δηλαδή, να μην υπάρχει συγκέντρωση κόσμου στις αίθουσες αναμονής, διότι εκεί δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την απόσταση των 2 μέτρων. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε αν βγάζουν τη μάσκα τους. Οπότε είναι καλό να δουλεύουμε μόνο με ραντεβού. Τώρα, για δασκάλους, καθηγητές, εστίαση και αναψυχή, 2 τεστ την εβδομάδα. Σημαίνει 80 ευρώ το μήνα, κύριε Παπαδόπουλε. Πιστεύετε θα τα αντέξει πολύ ο κόσμος αυτό το 80? Όχι, δεν θα το αντέξει. Με το PCR, ναι. Με το Rapid είναι 10 και 10. Ναι. Και γι' αυτό θεωρώ ότι έγινε και η διατίμηση, έτσι ώστε να είναι πιο ελαττωμένο το κόστος. Δεν αφέθηκε ελεύθερο. Ναι, αλλά ένας μισθωτός τώρα, ένας
10 και 10, 20 την εβδομάδα. 80 το είναι μήνα. 80 το μήνα. Μάλιστα. Θα το αντέξει? Δεν θα το αντέξει, με δεδομένο ότι δεν θα το αντέξει ούτε το μήνα. Στο μήνα πάνω θα πάει να το κάνει. Εντάξει, εξαρτάται από τη διάθεση. Γιατί βλέπω και αποφασισμένους, κύριε Παπαδόπουλε, θα προτιμήσουν και ακόμη και όταν την Παρασκευή ακούγαμε για 20 και 20 ήταν διατεθειμένοι, για να δείξουμε δηλαδή το πόσο ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να αλλάξουν με τίποτα άποψη, ήταν ακόμη και με 20 ευρώ διατεθειμένοι να πληρώνουν από το να το κάνουν. Συμφωνώ, αυτό αλλά πρέπει είναι να αδικία. Προβληματίσει, ναι. Αλλά είναι αδικία όταν βρέχει εμβόλια να κρατάμε ομπρέλα. Μάλιστα. Εδώ προσπαθούμε να χτίσουμε ένα τείχος ανοσίας που θα είναι η σωτηρία μας. Ναι. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι όμως προσπαθούν να χτίσουν ένα τείχος ανοησίας που είναι εις βάρος μας. Το χαρακτηρίζεται έτσι, τείχος ανοησίας, κύριε Παπαδόπουλε. Ακριβώς. Θέλω να πάμε όμως λίγο και στα rapid test, τα οποία γίνονταν δωρεάν μέχρι χθες για όλο τον κόσμο. Ισχύουν να είναι δωρεάν για όλους? Γιατί μας λένε το εξής, ότι θα μπορεί κάποιος που έχει συμπτώματα να πάει να δει, αλλά αυτό το πιστοποιητικό δεν θα μπορεί να βγει από εκεί για να το χρησιμοποιήσει στη δουλειά του. Τι ισχύει τελικά για το δωρεάν rapid test? Θεωρώ ότι όπως και μοριακό μπορεί να κάνει κάποιος εάν χρειαστεί, εφόσον έχει συμπτώματα. Ναι. Αυτό γίνεται σε συγκεκριμένες δομές που είναι τα κέντρα υγείας και το νοσοκομείο. Ναι. Από εκεί και πέρα. Για να πάρει το, για να πάρει τι, το πιστοποιητικό? Όχι, για να βεβαιώσει αν νοσεί. Μπράβο. Όχι, αν έχει συμπτώματα. Για το πιστοποιητικό? Για το πιστοποιητικό στις δημόσιες δομές από τη στιγμή που δεν συνταγογραφείται. Ναι. Θεωρώ δεν θα δίνεται. Θα πρέπει να πληρώνεται. Μάλιστα. Ή δεν θα γίνεται, ή αυτές οι δομές δεν θα κάνουν. Δεν θα γίνεται. Μάλιστα. Τα φαρμακεία θα κάνουν rapid? Το θέμα είναι ότι είναι ιατρική πράξη, ναι, η εκτέλεση ενός. Δεν έχουμε ακούσει ούτε έχει βγει κάποια ανακοίνωση από φαρμακεία για rapid. Είναι ιατρική πράξη. Είναι ιατρική πράξη. Για να το κατανοήσουμε ακριβώς και πάλι, εάν πάω εγώ ανεμβολίαστος έχοντας ή υποτίθεται έχω ή έχω πραγματικά κάποια συμπτώματα, πάω στην Κύκλον, θα μου το κάνουν ανεμβολίαστος? Θα σου το κάνουν γιατί έχει συμπτώματα. Μάλιστα, γιατί από θα πω ότι πέρα, έχω συμπτώματα. Δεν θα πάρεις χαρτί να το προσκομίσεις στη δουλειά. Α, μάλιστα, δεν θα πάρω χαρτί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και εδώ όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο δεκάρικο πάντα, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, βεβαίως. Και πάλι θέλω να τονίσω εδώ ότι η πολιτεία σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις το εμβόλιο, το οποίο κοστίζει πολύ παραπάνω από ό,τι κοστίζει το τεστ. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει το εμβόλιο. Από εκεί και πέρα κάποιες χώρες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ακούγεται και για άλλες ότι θα γίνει. Ναι. Σε πολλές εργασιακές ομάδες θα γίνει υποχρεωτικό το εμβόλιο, χωρίς να υπάρχει η πίσω πόρτα του rapid ή του PCR. Ή του PCR. Δηλαδή εδώ στην χώρα μας, και θα το έχετε ακούσει κι εσείς σίγουρα, αν είναι δυνατόν, οι επόμενοι που πάνε για υποχρεωτικό εμβολιασμό είναι εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί, γενικά σώματα ασφαλείας και ιερείς. Γενικά όπου υπάρχει συγκροτισμός. Και εστίαση αναψυχή, συγγνώμη, και εστίαση αναψυχή. Ναι, γενικά όπου υπάρχει συγκροτισμός θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός. Άρα πάμε για τέσσερις κατηγορίες: εκπαιδευτική, εστίαση αναψυχή, ιερείς. Και τι άλλο είπαμε, και σώματα ασφαλείας. Σώματα ασφαλείας. Πάμε για υποχρεωτικούς. Σιγά σιγά αυτούς θα δούμε ως επόμενη κατηγορία που θα εμβολιάζουν. Δέστε, πρέπει να υπάρχει κοινωνική ευθύνη στην Ιταλία. Όλα τα εργατικά συνδικάτα ζήτησαν από την κυβέρνηση να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός σε όλους τους χώρους εργασίας εξαιρουμένων αυτό που δουλεύουν από το σπίτι. Μάλιστα. Δηλαδή λέτε ότι μπορούμε να πάμε και σε εργοστασιακούς χώρους πια σιγά σιγά, στον ιδιωτικό τομέα. Εδώ ακόμα παντού. Και το συνδικάτο των οικοδόμων στην Ιταλία ζήτησε να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός. Γενικά βλέπετε να καταλήγουμε σε κάθετο υποχρεωτικό εμβολιασμό στην κοινωνία, κύριε Παπαδόπουλε? Τα παραδείγματα που έχουμε από χώρες που προηγούνται κάποιους μήνες από εμάς στην αντιμετώπιση του ιού, προς τα εκεί κατευθύνονται. Βέβαια και όλες οι χώρες κάθετος εμβολιασμός για όλους. Αντιδράσεις. Μάλιστα. Δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί πραγματικά αυτό.
Λοιπόν. Δέστε, να πούμε εδώ ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και από τη στιγμή που είναι δωρεάν είναι ένα υπερβολικά μεγάλο κόστος. Και θα πρέπει εδώ να κατανοήσουμε ότι όλες οι κυβερνήσεις τουλάχιστον του προηγμένου κόσμου είναι διατεθειμένες να πληρώσουν αυτό το τίμημα. Γιατί το τίμημα του μη εμβολιασμού είναι ακόμα μεγαλύτερο σε ό,τι αφορά την οικονομία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ ευχαριστώ. Που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Και θα δούμε πώς θα κυλήσει όλο σύστημα και θα τα ξαναπούμε για τα προβλήματα, ίσως μιλήσουμε και με μικροβιολόγους, για τα προβλήματα που θα δούμε την πρώτη εβδομάδα και τη δεύτερη. Την πρώτη εβδομάδα θα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι για κάποια πράγματα πρέπει να κλείνει ραντεβού. Ναι, ναι, ναι. Όταν θα το συνειδητοποιήσει αυτό, θα ομολοποιηθούν τα πάντα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε, να είστε καλά. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.